Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, εδώ, ακόμη ένα eBay unboxing, φρέσκα και λαχταριστά πακετάκια ήρθαν στον ταχυδρόμο για μένα, ε, μπαμ μπαμ θα το κάνω, σήμερα ήρθαν όλα, δεν είναι πάρα πολλά, 6 πακέτα είναι όλα και όλα να πω την αλήθεια, εντάξει γιατί όχι, πάμε να τα δούμε ένα ένα. Το πρώτο πακέτο, μικρό, Ελπίζω να είναι. Γενικά, περιμένω ένα πραγματάκι εδώ και πόσο καιρό. Το έχετε δει εδώ και πόσα unboxing! Και έχει περάσει πόσο καιρό από τότε που το έχω παραγγείλει. Και εδώ το prelock τη Erbis Dota. Ακόμη δεν το έχω δει. Δεν το έχετε δει ούτε κι εσείς. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρω να το πάρω στα χέρια μου. Λοιπόν. Αλλά δεν το βλέπω φέτο. Για να δούμε τι είναι το πρώτο. Το πρώτο, oh! Συνεχίζοντας από το προηγούμενο βίντεο που είδατε το unboxing, για κάνω λάθος, με τα για το tablet, ακόμη ένα αξεσουάρια για το tablet, πάρε το χαρτάκι αυτό, thank you, ε, ακόμη ένα αξεσουάρια για το tablet είναι ένας στυλός, ο οποίος είναι για δύο ειδών, για capacity και για... ποια είναι η άλλη... Η μία είναι η capacity, η άλλη ποια είναι ο τύπο τη οθόνη αφή. Δεν θυμάμαι, σίγουρα αυτό εδώ είναι για τι ε, πιο παλιού τύπου ημιτούλα για να γράφει ε, σε tablet. Αυτό εδώ είναι λαστιχένιο πίσω η μύτη για να γράφει σε tablet όπω είναι το δικό μου. IPS είναι. Δεν είμαι σίγουρο, θα σα γελάσω. Ένα κομμάτι συμπαγή πλαστικό είναι όλο αυτό. Αλλά είναι ωραίο, είναι πρακτικό, είναι βολικό γιατί μπορείς να χρησιμοποιήσεις και για το κινητό και για το GPS και για το tablet σου γενικά σου προσφέρει διπλή επιλογή πράγμα πλάγα για κάτσε να δούμε στο κινητό θα δουλέψει Α, το δούμε. αυτό δεν δουλεύει σίγουρα αυτό, ω, oh, έλα και γενικά ναι, πολύ καλή φάση δεν σας δίνω τον κωδικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Και γενικά θέλα... υπάρχουν τα άλλα, τα οποία να σας δείξω για τα tablet, τα οποία έχουν αυτήν εδώ τη λαστιγένια μύτη από μπροστά. Ναι, σίγουρα τα έχετε δει. Εμένα δεν με βολεύουν αυτά. Ό,τι και να το κάνω δεν τα μπορώ. Ειδικά όταν πρέπει να γράψεις είναι πολύ άσχημο. Εντάξει, το να τακ 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 να πατάς, ναι. Αλλά όταν είναι να γράψεις πάνω στο tablet ή να ζωγραφίσεις πάνω στο tablet τα προγράμματα που έχει για ζωγραφική ή οτιδήποτε, είναι ό,τι πιο άβολο υπάρχει. Να πω ότι προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει τόσο. Αυτό μου φάνηκε πιο ωραίο, πιο συμπαγέ, πιο σκληρό. Νομίζω θα τιμηθεί δε όντω. Η τιμή του πολύ χαμηλή, πιο κάτω από 1 ευρώ το βρήκα. Πρέπει να το χτύψα στη δημοπρασία, αν θυμάμαι καλά. Πάμε στο επόμενο. Γενικά εδώ Ελλάδα έψαξα, αλλά δεν βρήκα. Ήταν πανάκριβο αυτά που βρήκα. Και για το. Βασικά είναι και για το 3DS ταιριάζει. Η μητούλα μπροστά. Γιατί θυμάμαι τότε έψαχνα και για το 3DS ένα για όλα. Οπότε με ένα πενάκι μπορεί να κάνει τα πάντα όλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το επόμενο πακέτο. Α, θυμάστε πριν από μερικά eBay unboxing που είχα κάνει μερικά μαγνητάκια για το ψυγείο. Αυτή είναι η συνέχεια. Αυτέ είναι παραγγελίε τι οποίε έχει κάνει ο αδερφό μου για να βάζουμε στο ψυγείο προφανώ. Ενδιαφέροντα είναι τα άλλα μπήκαν μια χαρά είναι. Αυτά είναι μαγνητάκια με αριθμού. Προφανώ φαίνονται. Εντάξει, δεν θα έχει και πολύ σκέψη. Λοιπόν, ξύλο είναι, αν αναρωτιέστε, δεν είναι πλαστικό. Είναι ξύλο και έχουν προσαρμόσει επάνω μαγνήτες. Βλέπετε, εντάξει, δεν είναι και το πιο σε κόλλημα, αλλά τη δουλειά του την κάνει και με το παραπάνω. Χρήσιμο και πρακτικό, θα μπει και αυτό στο ψυγείο προφανώ. Γενικά είναι ωραίο να έχει πράγματα και πάνω στο ψυγείο κολλημένα, δεν ξέρω, να μου αρέσει πάρα πολύ. Και προχωράμε στο επόμενο. Γενικά θυμάμαι πριν από καιρό το πώ ξεκίνησα με τα unboxing για eBay unboxing. Και έβλεπα όλου να ανοίγουν και πακέτα και να προσπαθούν να παλεύουν με ένα μαχαίρι πόσε ώρε να τα ανοίξουν. Γενικά και έλεγα, έλα ρε παιδιά, αποκλείεται. Καμιά φορά χρειάζεσαι ώρε για να ανοίξει ένα πακέτο, άλλε φορέ μπαμπαμ μπορεί να το κάνει σε δευτερόλεπτα. Τέλο πάντων, αυτέ είναι οι εμπειρίε μα και το επόμενο. Wow. <laughs> το επόμενο είναι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι το περίμενα. Λοιπόν, αυτό εδώ το πραγματάκι είναι τρομερά πιο μεγάλο από ό,τι το περίμενα, είναι η αλήθεια. Γιατί το βλέπα στο... στο eBay και έλεγα, ε, κανένα μικρό θα είναι τη πλάκα ρε παιδί μου, το Klein Mine. Λοιπόν, αυτό εδώ όπως βλέπετε είναι ένας μετρητής, να φέρω πιο κοντά να εστιάσει και η κάμερα, είναι ένας αισθητήρας, ένας, ένας, ένας μετρητής που μετράει το... Την τάση των μπαταριών μα: αν έχετε μικρέ ή μεγάλε μπαταρίε, βλέπετε προσαρμόζεται το μέγεθο. Και για να δοκιμάσουμε, σα είχα δείξει τι μπαταρίε ε, από την ε, προηγούμενη φορά το πακέτο με τι ε, industrial μπαταρίε. Εν το μεταξύ, ακούτε και τηλέφωνα από μέσα χτυπάνε, γιατί όχι. Λοιπόν, βάζει την μπαταρία λογικά έτσι όπω έχει ένδειξη, πώ να τη βάλει, βλέπετε. Φαίνεται εδώ πάνω πως να μπει σωστά η μπαταρία. Ω, oh, δείτε για παράδειγμα, έβαλα την μπαταρία επάνω και μας δείχνει ότι είναι good, ότι είναι full fire, ότι έχει πλήρη φόρτιση. Για yeah, τις άλλες ακόμα δεν τις άνοιξα, θα τις ανοίξω τώρα εδώ, oh, τι έχω χωμένες εδώ και πόσο καιρό, αυτές που αγόρασα πλάκα πλάκα, να δούμε είναι φορτισμένες για να ξέρουμε κιόλα. Πάντως η Duracell που έχω εδώ είναι μια χαρά, άρα δουλειά κάνει και ο... δουλεύει και το γκατζετάκι και οι μπαταρίες είναι καλές. Είναι πρακτικός και γρήγορος τρόπος για να τσικάρεις τις μπαταρίες σου. Ψάχνεις, ψάχνεις μπαταρίες, βάζεις και για όλους τους τύπους μπαταριών. Α, και αυτές είναι φορτισμένες. Βλέπετε ήρθανε αν και δεν είναι τόσο το φορτίο όσο είναι της Duracell. Θα δείτε πάνω. Λοιπόν, οι Duracell τερματίζουν. Ε. Μπράβο. Πολύ πρακτικό. Χρήσιμο. Βασικά είναι χρήσιμο. Και τιμή του 1.20, 1.40 κάπου εκεί μέσα. Γενικά σας έχω πει, παίρνω πάντα, προσπαθώ να παίρνω πράγματα τα οποία είναι και φθηνά και οικονομικά αλλά και έχουν και μια χρηστική αξία. Μπορεί να φαίνονται βλακίες σε πολλούς, όμως πιστέψτε με Γενικά, αν έχετε οργανώσει τον τρόπο ζωή σα όπω τον έχω οργανώσει εγώ, είναι πολύ πρακτικά κάποια από αυτά και μπορούν να σα διευκολύνουν πάρα πολύ. πάρα πολύ. Και προχωράμε στο επόμενο. Το επόμενο. Το επόμενο λοιπόν είναι. Έχετε δει τι κάρτε τη Χριστουγεννιάτικη που ανοίγει. Για με το που την ανοίξει, αρχίζει και παίζει μουσική. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μηχανισμό παρόμοιου τύπου. Έχει το ηχείο μικρόφωνο, έχει... ...εδώ πέρα για να μπαίνει η μπαταρία, όλος παραδόξως έχει σπάσει το καλά, πρέπει να το φτιάξω αυτό εδώ. Λοιπόν, δύο μπαταρίες, προφανώς η μία έχει κολλήσει. Πού είναι η δεύτερη μπαταρία, ωραίο. Σαν να λείπει μια μπαταρία. Λοιπόν, έπρεπε να έχει δύο μπαταρίες κανονικά. Καλά, είδατε στο το προηγούμενο ότι έχω μπαταρίες. Αλλά για να ετοιμαστούμε για κάποια αρνητική αξιολόγηση πλάκα πλάκα Λοιπόν το συγκεκριμένο έχει το ανάντι εδώ είναι Κατευθείαν τα στα παιδιά Λοιπόν έρχεται με την μπαταρία μπαπ μπαίνει εδώ κάτω ε, Ηχείο Δύο κουμπάκια προφανώς το ένα για την εγγραφή το άλλο είναι για τον ε, ήχο έχει μια λεντουτέ, ένα λεντάκι εδώ που δείχνει τη λειτουργία και έχει και μικρόφωνα. Λοιπόν, σε αυτό τι κάνει. Σε αυτό μπορεί να ηχογραφήσει τη φωνή σου και κάθε φορά που το πατάς να. Να αρχίσει να ακούγεται. Τέλος πάντων, ω καθηγητή φυσική, έκανα πάντα πλάκα στα παιδιά. Ε, αν είχα κανένα μαθητή κατά καιρού. Και ενώ όταν έκανα ανασκήσει, ρε παιδί μου, του τσέκαρα που έκανα ανασκήσει, όταν ήμουν εγώ μπροστά, μια χαρά όλοι τα πηγαίνανε καλά και γράφανε τέλεια. Μόνοι του στο σχολείο κάνανε χίλια λάθη. Και αυτό γιατί, ρε παιδί μου, μου αισθάνονται λίγο ανασφάλεια. Και του έκανα πάντα απλά και λέω: Θα σα φέρω μια φωτογραφία, ρε παιδί μου, δικιά μου, αφού εδώ συνέχεια σα τσεκάρω και το και το σας λέω: Για λέω για ξαναδέστο, για Μια φωτογραφία θα σα γράψω: Το έχει κάνει λάθο, ξαναδέστο, ώστε κάθε φορά που έχετε αμφιβολίε το πατάτη και ξέρετε ότι έχετε κάνει αυτόματα λάθο. Τέλο πάντων, για πλάκα το πήρα, χρήσιμο είναι για μένα να κάνω να την πλάκα με το χαβαλέ μου λοιπόν ναι γιατί όχι πρακτικότατο πρακτικότατο λοιπόν όμως βλέπετε γενικά πειραματιζόμαστε πάρα πολύ εδώ παίρνουμε πραγματάκια ιστορίες φτιάχνουμε το Raspberry Pi παραμένει υπόδοση το λέω και σε αυτό το βίντεο ελπίζω σε κάποιο από τα επόμενα eBay Unboxing να έχετε την τύχη να δείτε να έχω και την τύχη να το πάρω για να το δείτε το Raspberry Pi. Και εδώ βγάζουμε δύο paracords. αυτή είναι αγορά του αδερφού μου. Γενικά τα paracords είναι καλώδια όσοι δεν ξέρετε. Επιβίωση θα το έλεγα καλύτερα. Το οποίο καλώδιο, αν είναι original paracord, γιατί το original paracord είναι λίγο πιο ακριβό. Από αυτά, αυτά είναι για να το φτιάξει και βραχιόλι κατευθείαν. Να έχει δει πολύ τα φοράνε σε βραχιόλι στο χέρι. Λοιπόν, το paracord κανονικά έχει το γύρω γύρω το βλέπετε αυτό το κορδόνι και μέσα έχει ίνες. Αυτό μπορείς να φτιάξεις κανονικά, αν δεν κάνω λάθος ήταν ε, κορδόνια αληξίπτωτον αυτό. Ε, μπορείς να φτιάξεις, να δέσεις πραγματάκια όταν πας για επιβίωση, όταν πας έξω σε κάμπιγκ οτιδήποτε. Να ζήσει στο ύπεθρο ή σε δύσκολε καταστάσει είναι όλα αυτά κορδόνια επιβίωση, υποτίθεται. Ε, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να δέσει το οτιδήποτε. Επίση, μέσα έχει ίνε, ναι, είπαμε, και μπορεί αυτέ να τι κάνει ήδη για να δέσει πάλι με πιο μικρά πραγματάκια. Ε. Διάφορα, ό,τι χρειάζεσαι, να φτιάξει τόξο, να φτιάξει καλάμι ψαρέματο για να το χρησιμοποιήσει για ψάρεμα. Γενικά, ένα κομμάτι από αυτό έχει πολλαπλέ χρήσει γιατί και το γύρω, γύρω το κορδόνι χρησιμοποιείται και τα μέσα, τα, τα... κλωστούλε που έχει χρησιμοποιούνται κάθε μία χωριστά γιατί θυμίζουν πεtonιέ. Και είναι, υψι... είναι υπερβολικά ανθεκτικά, δηλαδή αντέχει πολύ μεγάλο βάρος, Οπότε βοηθάει πάρα πολύ για να το χρησιμοποιήσεις σε υπαίθριες δραστηριότητε. Το βάζω αυτό στην άκρη βασικά πάρτο. thank you. Ε, και σα είπα, έρχονται μαζί τα κλειψάκια του για να φτιάξει βραχιόλιο ώστε να τα φορά συνέχεια πάνω μαζί σου αυτά. Όσοι ασχολείστε με επιβίωση, με κάμπινγκ, ε, με επιβίωση. Γενικά, όσο σα αρέσει να χαζεύετε πραγματάκια, βιντεάκια με survival και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, θα ξέρετε, θα έχετε βγει, θα έχει πάρει το μπάτσα. Λοιπόν, okay, και πάμε στο τελευταίο. Τι λέει σήμερα, Πολύ μαγνήτη έπεσε πλάκα-πλάκα. Αυτή είναι πιο μεγάλη. Στο τέλος δεν θα μείνει χώρο καν πάνω στο ψυγείο όπω το κόβω. Λοιπόν. Μεγάλα ξύλινα μαγνητάκια. Το ίδιο με πριν είναι αλλά σε πιο μεγάλο μέγεθο. Με τα μεράκια του. Ωραία είναι. Πλάκα έχουνε. Ξέρετε να σα βγάλει μια φωτογραφία από το ψυγείο να δείτε ότι δεν έχει ούτε ένα και τόσο ελεύθερο χώρο. Λοιπόν, και αυτό. Έλα, μπρο, take it. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πακέτα μα για σήμερα. Ελπίζω να σα άρεσε και αυτό το eBay unboxing. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Όσου σα άρεσε, κάντε ένα like. Κάντε dislike όσου δεν σα άρεσε. Πείτε τα σχόλιά σα, οτιδήποτε σα αρέσουν, αλλά όχι. Καμιά ιδέα, καμιά πρόταση για κάθε μελλοντικό eBay unboxing. Θέλω να σα ακούω και γενικά πολύ που έχετε πει πραγματάκια έχω ψάξει, τα έχω βρει, τα έχω αγοράσει και σα τα έχω δείξει κατά καιρού. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο ξανά. Επαναλαμβάνω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σα από μένα και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τσαου.